ζωή του τόπου τους, με σκοπό να διασκεδάσουν περιπέζοντας πρόσωπα και γεγονότα του χωριού τους. Σκηνοθεσία Σταμάτης Χονδρογιάννης.
Πάνω και γαϊ γαϊ γος, γαπιές γος,
πεθαίνω πάλι καρδιά κι περνώ πάλι καρδιά κι εγώ για νόλα εμόρφη περνώ το μαραζιάρι περνώ το μαραζιάρι όλα τα χιόνια τα εβόνα όλα να λώ και τρέχω όλα να λώ και τρέχω κι το δικό μου το μαράζ δεν αλλαλεί, δεν τρέχει δεν αναλύει, δεν τρέχει το στρώνο παιδί στρώματα πέντε-έξι μαξιλάρια πέντε-έξι μαξιλάρια σήκω μαραζί πλάγια σε σήκω γκριμές κι πέσει σήκω γκριμές κι πέσει κι άπλωση τόξη ροχυρός στον αργυρένιο κόρφο στον αργυρένιο κόρφο να πιάει στο Μάη τη δρόσια τα πρίλη το λολόδι τα πρίλη το λολόδι Debre, debre! Τρώτη φίλη μου κι πίνετε κι εγώ θα τραγουδήσω κι εγώ θα τραγουδήσω τι τραγούδι να σας πω να αρέσει παρέα να αρέσει η παρέα Οι ευτράπελες διηγήσεις και τα περιγελαστικά τραγούδια γνωστά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με διάφορες ονομασίες χωρατά, μισελέδες, μουραμπάδες, καμπρόζικα κι άλλα αποτελούν μαζί με τις μεταμφιέσεις ένα από τα κυριότερα στοιχεία των ελληνικών εθήμων για την αποκριά. Ήδη από τα αρχαία χρόνια, από τα καταγρούς Διονύσια και τα Λίνεα ως τις νεότερες αποκριάτικες γιορτές ο Έλληνας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την ελπίδα του για την άνοιξη που έρχεται, να γιορτάσει τις πιο βαθιές μεταβολές που συντελούνται αυτή την εποχή στη φύση. Να επικαλεστεί τη γονιμότητα, να επικοινωνήσει με το διπλανό του, με διάθεση περιπεκτική και ερωτική, να αναβαπτιστεί στην ίδια του τη φύση. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σε κοινωνίες ιδιαίτερα κλειστές και συντηρητικές τις μέρες αυτές ξεντροπιάζονται ακόμη και γυναίκες. Και τραγουδούν χωρίς παρεξήγηση τραγούδια που αναφέρονται στο κάτω μέρος του σώματος και τις γενετήσιες και φυσικές λειτουργίες του.
αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός και ο αναρχικός χαρακτήρας των τραγουδιών αυτών. Η επιφανειακή ανατροπή όχι μόνο της κοινωνικής αλλά και της φυσικής τάξης των πραγμάτων, που όμως έχει κατά βάθος διδακτικό χαρακτήρα. Έτσι σατυρίζονται και διακομωδούνται οι κορυφές της κοινωνικής ιεραρχίας, οι παπάδες, οι παπαδιές, οι καλόγεροι και οι καλογριές, οι γριές και οι γέροι, ο δήμαρχος και γενικότερα η εξουσία. Για να καταλήξουμε στην ανατροπή της ίδιας της φυσικής τάξης. Ποιος είδε, ποιος αντάμουσε, γουρούνι με μουστάκια και ποντικό με κέρατα και γάτο με τσαρούχια. Τις μεγάλες αποτές,
Αντί στις αποκρές το μπρα, αντί στις αποκρές.
Ποντίκος με κεράτα και γάτος με τσαρούχια και γάτος με τσαρούχια. Από παλιό μαλλιό, από πάνω απ' την πραγιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Από παλιό μαλλιό, από πάνω απ' την πραγιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Κατεβαίνει ο μαλλιό, κατεβαίνει ένας πασιάς, φέτα χαιρετισμάτα. Κατεβαίνει ο μαλλιό, κατεβαίνει ένας πασιάς, φέτα χαιρετισμάτα. Φερτάκι ο Μαριό, φερτάκι ερετισμάτα για να παντρευτούν βαβές. Φερτάκι ο Μαριό, φερτάκι ερετισμάτα για να παντρευτούν βαβές. Βαβές ο Μαριό. Στον Παλαμά της Καρδίτσας, μια από τις μεγαλύτερες κομοπόλεις των Καραγκούνιδων του Θεσσαλικού Κάμπου, τα περιγελαστικά τραγούδια τραγουδιόντουσαν και χορεύονταν στο λεγόμενο Σεριάνι της Αποκριάς, μπροστά στην εκκλησία, μετά τη λειτουργία. Στις μέρες μας όμως, που το κέντρο διασκέδασης τείνει πια να μεταφερθεί από τον ανοιχτό σε κλειστό χώρο, ο αποκριάτικος χορός μπορεί να γίνεται και στη δισκοτέκ του χωριού, που μάλιστα χρησιμεύει συχνά και ως χώρος παράδοσης μαθημάτων λαϊκών χωρών. Δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί, που όμως συμβιώνουν μέσα στην ίδια κοινωνική πραγματικότητα. Την άλλη έλεγε, πιάνε όμορφο τυρί, πιάνε και καλή τυρί. Μια την Άγιο Μαριό, μια την άλλη έλεγε, πιάνε όμορφο τυρί, πιάνε και καλή τυρί. Yeah.
Καλησπέρα, σας, κουμπάρε. Καλώς ήρθατε, κουμπάρι. Κάντε καλά. Καλησπέρα, κουμπάρε. Καλησπέρα, κουμπάρε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κουμπάρε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κουμπάρε. Καλώς ήρθατε, κουμπάρε. Τι κάνετε, καλά, είστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στο Δρυμό, ένα ορεινό θεσσαλικό χωριό κοντά στην Ελασσόνα, πριν αρχίσει το κοινό αποκριάτικο γλέντι, γινόταν την τελευταία Κυριακή της αποκριάς όλα τα σπίτια τραπέζι γιορταστικό. Από το πρωί ως το σούρουπο ανταλλάσσονταν επισκέψεις ανάμεσα σε συγγενείς και κουμπάρους που ζητούσαν ο ένας από τον άλλον συγχώρεση για τις παρεξηγήσεις ή τους καυγάδες που έγιναν μεταξύ τους. Τα αποφάγια από το τραπέζι της αποκριάς, αρνί, γαλατόπιτες, λαχανόπιτες και τυρόπιτες, τα μάζευαν και τα έδιναν τη Μεγάλη Πέμπτη στα πρόβατα για να εξασφαλίσουν πολύ γάλα και γονιμότητα. Yeah.
αγαπάς. Έτσι, μετά τα συγχωρεμένα και τα τραγούδια της τάβλας, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, μόλις βράδιαζε, όλοι έβγαιναν στο τρίστρατο και κατά μαχαλάδες άρχιζε το αποκριάτικο γλέντι. Τραγούδι και χορός για ώρες πολλές γύρω από τη φωτιά. Οι αποκριάτικες φωτιές, γνωστές σε όλη την Ελλάδα με διάφορα ονόματα, Φανή, κλαδαριές, καψαλιές, καλολόγος, μπουμπούνες και άλλα, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των εθήμων της περίοδου. Συνήθιζαν μάλιστα να πηδούν πάνω τους για να καψαλίσουν τις ψήρες. Στο γαμό, βρε, βρε.
Μες στο μνήμα, παιδε, μες στο μνήμα το μάτι. Τραγούδια από χωριά της Θεσσαλίας. Τα τραγούδια αυτά τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι κάτοικοι, εμπνεόμενοι από την καθημερινή ζωή του τόπου τους, με σκοπό να διασκεδάσουν περιπέζοντας πρόσωπα και γεγονότα του χωριού τους. Σκηνοθεσία Σταμάτης Χονδρογιάννης.